Στη μεγάλη συγκέντρωση των πιστών σε αυτή την αχανή θάλασσα του χριστιανισμού, μια βαθιά ανησυχητική πραγματικότητα ρίχνει τη σκιά της πάνω από την Εκκλησία. Συχνά βρίσκομαι να σκέφτομαι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που καταγράφονται στην 1η Θεσσαλονικής 4 και 16. Επειδή ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κραυγή, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Τι ένδοξη υπόσχεση! Τι εκπληκτική ελπίδα! Ωστόσο, φοβάμαι ότι πολλοί που είναι μεταξύ των πιστών θα απογοητευτούν σοβαρά εκείνη τη μοιραία ημέρα. Τώρα, μπορεί να ρωτήσετε τον Ιεροκήρυκα γιατί κάποιος χριστιανός θα μείνει πίσω στην αρπαγή. Σε αυτό απαντώ με βαριά καρδιά. Είναι επειδή, παρόλο που ισχυρίζονται ότι τον γνωρίζουν, ο Ιησούς Χριστός δεν τους γνωρίζει. Δεν είναι απλώς να τον γνωρίζουμε, είναι να έχουμε μια στενή προσωπική σχέση με τον Σωτήρα μας. Υπάρχει ένας ψεύτικος χριστιανισμός στη γενιά μας, ένας ψεύτικος χριστιανισμός που δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν τους γνωρίζει. Επομένως, όταν ο Χριστός έρθει να συγκεντρώσει την Εκκλησία του στην αρπαγή, αυτοί θα μείνουν πίσω, επειδή ο Χριστός δεν τους γνωρίζει. Θα μείνουν πίσω. Έχω συχνά ρωτήσει πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι μετά την αρπαγή. Έχω συχνά αναρωτηθεί πώς θα αισθανθούν οι άνθρωποι που θα μείνουν πίσω όταν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν μείνει πίσω. Θα σκεφτούν τις ημέρες και τις περιπτώσεις στη ζωή τους όπου ήρθε ο πειρασμός και είπαν όχι. Όταν ο πειρασμός ήρθε ξανά, είπαν ίσως, και όταν ήρθε ξανά, ενέδωσαν τελικά. Τι θα σκεφτούν για τις στιγμές που ενέδωσαν στην κρυφή αμαρτία, τι θα σκεφτούν για τις χαμένες ευκαιρίες να ασχοληθούν σοβαρά με τη σχέση τους με τον Θεό, τι θα σκεφτούν για τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψέματα, τι θα σκεφτούν για τη διπλή ζωή που ζούσαν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάω, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που, από επιλογή, ζουν μια διπλή ζωή, εξαπατώντας τους γύρω τους για να γίνονται αντιληπτοί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ ζουν μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί άντρες και γυναίκες που, από επιλογή, ζουν μια διπλή ζωή για την οποία κανείς δεν γνωρίζει, ζώντας επί του παρόντος με την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να ξεφύγουν από τις συνέπειες αυτής της διπλής ζωής. Η μία ζωή φαίνεται δίκαιη στον έξω κόσμο, ενώ η άλλη είναι αμαρτωλή και κακή. Ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι άντρες και γυναίκες που ζουν μια διπλή ζωή πιστεύουν ότι ξεφεύγουν από την κρίση επειδή έχουν χρήματα στην τράπεζα, οι οικογένειες τους τους αγαπούν και οι άνθρωποι γύρω τους τους βλέπουν με πολύ θετικό τρόπο. Έτσι, παρόλο που ζουν μια ζωή που χαρακτηρίζεται από την αγιότητα και μια άλλη από την αμαρτία και την εξέγερση, μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν είστε ένα άτομο που ζει μια διπλή ζωή. Ας πούμε ότι είστε ένα άτομο που γνωρίζει με βεβαιότητα ότι δεν ζείτε μια διπλή ζωή. Ωστόσο, η Αγία Γραφή μας λέει στο 1 Ιωάννη 1, 8, «Αν λέμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανάμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναπόφευκτη φύση της αμαρτίας στην ανθρώπινη ζωή και χρησιμεύει ως υπενθύμηση ότι κανείς δεν είναι απρόσβλητος από τις ατέλειες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Στη συνέχεια, το εδάφιο μιλάει για τον κίνδυνο της πλάνης ότι ο ισχυρισμός ότι είμαστε χωρίς αμαρτία είναι κάτι περισσότερο από ένα λάθος, είναι μια απάτη που διαπράττουμε στον εαυτό μας. Αυτή η πλάνη είναι σημαντική επειδή δείχνει μια αποσύνδεση από την αλήθεια. Με αυτό το ένα εδάφιο, μπορώ να δείξω στους ανθρώπους που ζουν διπλή ζωή και σε εκείνους που δεν ζουν και να πω «Είσαι ένοχος για την αμαρτία, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και είμαι και εγώ ένοχος». Η Αγία Γραφή είναι σαφής. Είμαστε όλοι ένοχοι αμαρτωλοί. Τώρα, το θαυμάσιο με το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι μας αποκαλύπτει την καλοσύνη του Θεού προς τους ένοχους αμαρτωλούς. Ο Θεός είναι εξαιρετικά ευγενικός, θαυμάσια ευγενικός, προς τους ένοχους. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει επίσης ότι λόγω της καλοσύνης του Θεού, δισεκατομμύρια ένοχοι άνθρωποι ανά τους αιώνες, οι οποίοι άξιζαν να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους, συγχωρούνται, επειδή έλαβε χώρα μια μυστηριώδης ανταλλαγή όπου οι αμαρτίες τους πληρώθηκαν. Αν χρειάζεστε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Παρόλο που αξίζουν να υποφέρουν και να τιμωρηθούν για τις παραβάσεις τους, γλιτώνουν επειδή τα λάθη τους έχουν καταλογιστεί σε κάποιον άλλον και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή τη στιγμή, έχετε την ευκαιρία να απαλλαγείτε από τις αμαρτίες σας, τοποθετώντας την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Πιστεύω θεμελιωδώς ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων θα μείνει πίσω κατά τη διάρκεια της αρπαγής, επειδή βασίζονται στις δικές τους αρετές για τη σωτηρία τους και όχι στη θυσία που έκανε ο Χριστός. Στο Σταυρό.
Όταν στρέφετε το βλέμμα σας στη Σταύρωση του Χριστού, ξεκινάτε μια ζωή αφιερωμένη σε δύο επιδιώξεις. Όπως διδάσκει το Εβραίους 12 και 14, επιδιώξτε την ειρήνη με όλους και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Η Αγία Γραφή δίνει έμφαση στην επιδίωξη της αγιότητας, όχι στην επίτευξη άψογης αγιότητας ή μιας αναμάρτητης ύπαρξης. Προειδοποιεί να μην επιτρέπουμε στον Σατανά να μας κρίνει με βάση ένα ανέφικτο πρότυπο τελειότητας, διότι το 1 Ιωάννης 1, 8 μας υπενθυμίζει ότι ο ισχυρισμός ότι είμαστε χωρίς αμαρτία είναι αυταπάτη. Όταν η Αγία Γραφή μας προτρέπει να επιδιώκουμε την ειρήνη, μιλάει για τον προσανατολισμό της ζωής και της καρδιάς μας κάθε μέρα. Προσπαθώντας για αγιότητα, οι εκκλησίες μας μπορεί να γεμίζουν με ανθρώπους, τελετουργίες και παραδόσεις, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να αισθάνονται ένα κενό, όχι λόγω έλλειψης προσέλευσης, αλλά λόγω έλλειψης αληθινής σύνδεσης με τον Χριστό. Δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των φορών που έχετε παρακολουθήσει την Εκκλησία ή με τις γραφές που έχετε αποστηθήσει. Έχει να κάνει με το να γνωρίζετε τον Χριστό στενά και να γίνεστε γνωστοί από Αυτόν. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω, η αρπαγή δεν θα ενορχιστρωθεί από έναν άγγελο με μια λίστα ελέγχου ή από έναν αγγελιοφόρο που θα διαγράψει ονόματα από ένα εκκλησιαστικό μητρώο. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει. Ο Ιησούς, ο βασιλιάς των βασιλέων, θα έρθει προσωπικά για να συγκεντρώσει τους οπαδούς του, επειδή γνωρίζει αυτούς που είναι δικοί του. Τα πρόβατα του αναγνωρίζουν τη φωνή του και εκείνος γνωρίζει εκείνους που πραγματικά του ανήκουν. Αν είστε πραγματικά σωσμένοι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα μείνετε πίσω κατά τη διάρκεια της αρπαγής. Ο Ιησούς θα σας πάρει προσωπικά όταν καλέσει τους Αγίους του, γνωρίζοντας τον καθένα από εμάς ονομαστικά ως τον ποιμένα μας, με εμάς ως πρόβατα του. Όταν η σάλπιγγα ηχήσει κατά την αρπαγή, κανένας από τους Αγίους δεν θα μείνει πίσω. Δεν θα ανυψωθούμε με τη δική μας δύναμη, αλλά με το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού, θα ανυψωθούμε πάνω από τους ουρανούς. Όπως επιβεβαιώνει το 2 Τιμοθέο 2 και 19, το θεμέλιο του Θεού στέκεται σταθερό, φέροντας αυτή τη σφραγίδα, ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που είναι δικοί του και όποιος ονομάζει το όνομα του Χριστού ας απομακρυνθεί από την ανομία. Ο Χριστός έχει πει ότι δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού όλοι όσοι τον αποκαλούν Κύριο, αλλά μόνο όσοι κάνουν το θέλημα του Πατέρα του. Διακρίνει εκείνους που ομολογούν το όνομά του με τα χείλη τους, ενώ η καρδιά τους είναι απόμακρη, καθώς και εκείνους που τον υπηρετούν ειλικρινά. Το ερώτημα που πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε είναι αν υπηρετούμε πραγματικά τον Θεό ή αν απλώς εξαπατούμε τον εαυτό μας. Όλοι όσοι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου πρέπει να απομακρυνθούν από τις αδικίες. Αμήν.